είναι από τη θύρα 7, στην οποία απίθυναν ευχαριστίες και οι αθλητές και αθλήτριες των ομάδων βόλεϊ του Συλλόγου για την πολύ μεγάλη στήριξή τους, οικονομική στήριξή τους στη διάρκεια της σεζόν. Ο Χρήστος Φερεντίνος κάνει την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ βλέπετε ακόμη καλύτερα το 7 που έχουν σχηματίσει με κεριά οι φίλοι του Ολυμπιακού εκεί στην θύρα 7. Εδώ είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, που σημαίνει ότι αρχίζει λοιπόν το τελετουργικό για την φιέστα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Πρώτα όμως, προς το παρόν, χειροκρότημα για την ομάδα κάτω των 20 του Ολυμπιακού, την ομάδα που αγωνίστηκε στο Champions League της, των σχετικών ηλικιών, των Next Generation Series που παρακολουθήσατε από τα κανάλια της Nova και που έκανε εξαιρετική χρονιά και εξαιρετική παρουσία στην διοργάνωση. Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά αυτής, αποκλείστηκε από την Aston Villa και βέβαια κατέκτησε και το πρωτάθλημα στην δική της ηλικία. Μόλις χθες τα κατάφερε. Εδώ είναι οι νέοι ήρωες του Ολυμπιακού. 63 βαθμούς συγκέντρωσε μετά την νίκη απέναντι στον Πανιόνιο και σε συνδυασμό με την νίκη του Ατρόμητου απέναντι στην ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε χθες το πρωτάθλημα στην ομάδα. Την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο κάνουν τα 39 πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει στο παρελθόν ο Ολυμπιακός πριν φτάσει στο απόψινό, το 40ο, για να μπει και το 4ο αστέρι του στη φανέλα, όπως είναι και τα 4 αστέρια στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή. Τα 39 παρήτημα τρόπαια που συνέλεξε η ΠΑΕ Ολυμπιακός μεταφέρουν στο γήπεδο παίκτες από τις ακαδημίες της ομάδας του Ολυμπιακού και τα αφήνουν στις θέσεις τους εκεί μπροστά από τη Φυσούνα. 1931, 6 χρόνια μετά την ίδρυση του Συλλόγου. Σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια ένα προς ένα έχετε την ευκαιρία να βλέπετε τα τρόπαια του Ολυμπιακού, τα 39 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Επόμενος το Σοκράτη Κόκαλη που είχε πάρει 12 τίτλους. Και τώρα ο κύριος Βαγγέλης Βαρινάκης κάνει την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα πάει κοντά στο κύριο Μόραλι, εκεί όπου βρίσκεται το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του Ολυμπιακού. Εδώ είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Μίτσελ, τρίτος προπονητής της σεζόν, μετά τον Ζαρντίν και τον Αντώνη Νικοπολίδη, μεγάλη δόξα, μεγάλη δόξα της Ρεάλ Μαδρίτης. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Παίρνει το πρώτο του πρωτάθλημα. Ο πρώτος τίτλος του ως προπονητής. Έχει διπλό. Και σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ο Φέισα, ο Μέγερη και ο Φουστέρ είναι οι πρώτοι που κάνουν την εμφάνισή τους. Φέισα δεν έπαιξε απόψε. Ούτε ο Φουστέρ. Είχε μόλις 6 συμμετοχές στην προ Μίτσελ εποχή, ήταν βασικός και αναντικατάστατος με εξαίρεση το απόψινό παιχνίδι. Ο Μέγερη με τα εντυπωσιακά στατιστικά έχει δεχτεί γκολ σε μόλις 19 από τα 53 παιχνίδια του στην εστία του Ολυμπιακού. Ακολουθούν ο Μασάντο, ο Γκρέκο και ο Διακητέ. Και ο Διακητέ. Μασάντο με μία σημαία, με μισή με την Πορτογαλία και μισή με το σήμα του Ολυμπιακού. Παπάζογλου ακολουθεί και αυτός μαζί με τον Γιαννιώτη και τον Λιγκογιάννη. Λιγκογιάννης ήταν βασικός στέλεχος της ομάδας νέων, χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα μάτς προετοιμασίας. Ποντάρουν πολλά σε αυτό το νέο παιδί στον Ολυμπιακό για τη θέση και του αριστερού μπακ και του αριστερού χαφ. Έπαιξε και ως κεντρικός μέσος στη διάρκεια της σεζόν. Και πήρε και εμπειρίες Champions League. Φέτος έπαιξε 8 μάτς στην πρώτη του χρονιά ως επίσημο μέλος της πρώτης ομάδας. Ο Κάρολ, ο Φετφατζίδης και ο Σιώβας ακολουθούν. Κάρολ έχει δεύτερο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, είχε και ένα με τη Manchester United. Φετφατζίδης έκανε σπουδαίο μάτς απόψε.
και απέδειξε για ποιο λόγο περιμένει πάρα πολλά από αυτόν ο Ολυμπιακός. Χολέβας, Μήτρογλου και Βλαχοδήμος, οι επόμενοι που πλησιάζουν για να πάρουν το μετάλλιο τους. Δεύτερο σκόρερ στον Ολυμπιακό, ο Μήτρογλου σκόραρε και απόψε. Ο Χολέβας έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, είναι πρώτος σε ασίστ μαζί με τον Αμπτούν. Έχει βάλει και 4 γκολ. Ο Βλαχοδήμος την πρώτη σεζόν του στον Ολυμπιακό παίρνει πρωτάθλημα. Και ακολουθούν ο Πίνο, ο Αμπτούν, ο Μανολάς και ο Κοντρέρας με τη σημαία της χιλής πάνω του. Πρώτο πρωτάθλημα και για τον Μανολά. Έκανε σπουδαία δουλειά. Πήρε θέση βασικού. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Πρώτο σε ασίστ ο Αμπτούν. Φοβερή χρονιά και από αυτόν. Πρώτη φορά διψήφιο αριθμό τερμάτων, 10 σε όλες τις διοργανώσεις σε 37 μάτς, αλλά πάρα πολλές ασίστ και βοήθεια με όλη του την παρουσία. Έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι, αλλά φέτος ξεπέρασε τον εαυτό του. Εδώ είναι οι άνθρωποι του τεχνικού team. Μπαγάσα σε μια πολύ ωραία σκηνή. Είναι και ο Μάρκο Πάντελιτς μαζί. Της Ακαδημίας βεβαίως και ο Μάρκο Πάντελιτς, αγαπημένος της Κερκίδας. Σέρβος επιθετικός. Και βέβαια απουσιάζει, καθώς έφυγε τον Ιανουάριο, ο Βασίλης Ρωσίδης. Ποιος συνεχίζει την καριέρα του στην Ιταλία, κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με την Ρώμα. Έτοιμο για μία ακόμη φορά το σκηνικό του θριάμβου για τον Ολυμπιακό. Με όλους τους παίκτες να έχουν πάρει θέση και να είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν για την κατάκτηση του τίτλου. Σάββας Θεοδωρίδης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γιάννης Μόραλης, ο πρόεδρος του Super League. Και φυσικά όλος ο κόσμος στο πόδι πια. Με τη συνοδεία των 39 τροπέων, προηγούμενων τροπέων που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα ο κύριος Μόραλης δίνει το 40ο πρωτάθλημα στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος με τη σειρά του, όπως συνηθίζει στα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, θα ανέβει στο βάθρο, θα πλησιάσει τους παίκτες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, στους αρχηγούς. Ο Αμπτούν ως συνήθως χαμογελαστός, ο Σάββας Θεοδωρίδης σαν μικρό παιδί. Μεγάλες στιγμές για τον Ολυμπιακό. Το πάρτι έχει αρχίσει πριν καν σηκωθεί η κούπα στους ουρανούς. Δίπλα στον αρχηγό, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος μαζί με τους υπόλοιπους αρχηγούς του Ολυμπιακού. Όλοι σε ετοιμότητα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Υπό τους ήχους του We Are The Champions στον Queen. Πρώτα θα σηκωθούν στους ουρανούς τα 39 τρόπαια που προηγήθηκαν του 40ου, σαν μία όλα από τους παίκτες των Ακαδημιών, και τέλος στους ουρανούς το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του Ολυμπιακού. 2012-2013, πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός. Είναι το 25ο πρωτάθλημα των Ερυθρόλευκων σε επίπεδο πρώτης εθνικής. Είναι το 15ο τρόπαιο τα τελευταία 17 χρόνια και είναι το τρίτο συνεχόμενο. Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού, το προπονητικό team, άπαντες μαζί με τους φίλους του Ολυμπιακού στις Κερκίδες, πανηγυρίζουν, γιορτάζουν, ο Πειραιάς γιορτάζει για ένα ακόμη πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, το 40ο στην ιστορία της ομάδας, σε μία ακόμη πολύ μεγάλη στιγμή. Τέταρτο αστέρι στη φανέλα, μια μεγάλη χρονιά για τον Ολυμπιακό, που έχει μπροστά του και το κύπελλο Ελλάδας, την πρόκληση δηλαδή για να πετύχει ένα ακόμη double στην ιστορία του. Ο Γκρέκο, ο Φέισα, ο Διακητέ, ο Μανολάς, ο Σιώβας. Και γι' αυτό είναι το πρώτο. Βλέπετε εξωτερικά πλάνα από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης και τα βεγγαλικά που εδώ και αρκετή ώρα το ξέρονται μέσα από το γήπεδο
τους ουρανούς. Σιγά σιγά οι παίκτες θα κατέβουν από την ειδική εξέδρα που δημιουργήθηκε για να συνεχίσουν. Πάνε και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες και αμέσως μετά να αρχίσει ένα ακόμη πάρτι για αυτούς με το 40ο τρόπαιο της ιστορίας, 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του Ολυμπιακού στα χέρια τους. Παίκτες, προπονητές, τροπιστές, βοηθούς, άπαντες. 40 πρωταθλήματα για τον Ολυμπιακό. Σε μια διαδρομή σε αυτή τη βραδιά που ξεκίνησε με οδηγό τον Ηλία Ρωσίδη, συνεχίστηκε με τον Γιάννη Γκαϊτατζή, πέρασε στα χέρια του μάγου Γιωβάνη και από εκεί και πέρα κατέληξε και συνεχίζεται στα χέρια του Αβραάμ Παπαδόπουλου. Στα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχει προσαρμοστεί και ο κόσμος στα νέα δεδομένα, δηλαδή σε άλλες εποχές θα θυμάστε βεβαίως ότι δεν μπορούσε να είναι κανείς εγγραφής, έμπαινα στον αγωνιστικό χώρο, γενικώς επικρατούσε πανδαιμόνιο. Τώρα μένουν στην κερκίδα, αφήνουν τους παίκτες να κάνουν το γύρο του θριάμβου, να περάσουν από όλους, μπροστά από όλους όσους βρίσκονται στις κερκίδες. Τους δίνουν το... Βεβαίως, οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι. Πάντα είναι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και αυτοί πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές. Ακριβώς, και αυτό που θα θέλαμε είναι να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις του μετά από αυτή τη φιέστα. Quales son tus pensamientos y sus impresiones después de la fiesta? Estoy muy feliz, estoy muy satisfecho y además me alegro mucho por los jugadores, de verdad. Esta es una fiesta, como he dicho antes, de los jugadores, estoy muy contento. Είναι πολύ ευτυχισμένος, πολύ ευχαριστημένος, πολύ ικανοποιημένος από τη στιγμή και είναι πολύ χαρούμενος κυρίως για τους ποδοσφαιριστές. Κοιτάξτε την ειδική του στιγμή. Han sido los mejores, están ante la mejor afición. Είναι οι καλύτεροι και μπροστά στον καλύτερο κοινό, στον καλύτερο κόσμο. Pero esperamos volver dentro de tres semanas. Όμως περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και σε τρεις εβδομάδες. Και για την επόμενη σεζόν θέλει να δώσει μια υπόσχεση στον κόσμο. Para la temporada que viene, ¿le gustaría prometer algo a la gente? No, no prometo. Lo que sí me gustaría, como digo, dentro de tres semanas llegar a la final de Copa y volver a celebrar. Όχι, δεν θέλει να υποσχεθεί τίποτα. Όπως είπε όμως πριν, θέλει να επιστρέψουμε σε τρεις εβδομάδες ξανά στους εορτασμούς. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος ο Μίτσελ, ο άνθρωπος που βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. 40ο πρωτάθλημα που πάει και στον κόσμο από τον Ραφίκ Τζιμπούρ. Πάει στους φίλους του Ολυμπιακού στη θύρα 7 που δέχτηκαν τα ευχαριστώ των αθλητών των τμήματων βόλεϊ για την πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια και γενικότερη στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν σε τμήματα που θριάμβευσαν με αυτή τη βοήθεια.